Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριο Μανώ που είναι μαζί μας. Κύριε Μανώ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Ματήλου, σας και στους ακροατές σας. Σιγά να χαμηλώσουμε λίγο τα μικρόφωνα, γιατί έχετε δυνατή φωνή κύριε Μάνο. Και μακάρι... Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στο θέμα, με το οποίο μάλιστα έχουμε ήδη κάποια τηλέφωνα από την προηγούμενη εβδομάδα, από γονείς κυρίως που ήθελαν να εντάξουν τα παιδιά τους στους νέους αγρότες και φαίνεται ότι δεν μπορούν, και δεν μπορούν γιατί το κατάπτυστο αυτό σχέδιο της μεταλλιγνητικής περίοδου, το οποίο πρέπει να το σκίσουμε και να το γυρίσουμε πίσω ως απαράδεκτο κάποια στιγμή επιτέλους, στερεί πολλά πράγματα από την Καστοριά, ένα εκ των οποίων είναι και αυτό ακόμη, αν είναι δυνατόν. Κύριε Παραδά, προημερών ανακοινώθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του σχεδίου δίκαιης μετάβασης, ναι, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω της απελιγνητοποίησης, το μέτρο 6.1. Είναι ίσως μαζί με το εξοικονομώ τα δύο πρώτα μέτρα που αναγγέλλονται από την κεντρική εξουσία όσον αφορά και τη στήριξη για την περιοχή. Δυστυχώς οι νομοί Κοζάνης, Καστοριάς και Γρεβενών δεν είναι μέσα στο σχέδιο, ναι, του μέτρου 6.1, όπως και είχαν και ένα χαμηλότερο ποσοστό όσον αφορά το εξοικονομώ. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η αντίδρασή μου με αυτή την επιστολή. Α, μισό λεπτό, μου στέλνει εδώ μήνυμα. Έγινες και παραράς, μου λέει. Ήμουν έτοιμη. Έχει δίκιο, κύριε Ατσούλη. Το πάμε από την αρχή, λοιπόν. Ξαναπάμε τη συνέντευξη από την αρχή. Καλημέρα, κύριε Μάνο. Καλημέρα, κύριε Ατσούλη. Τι γίνεται, λοιπόν, για να συνεχίσετε. Υπάρχει μια τεράστια αδικία, κύριε Ατσούλη, όσον αφορά το μέτρο 6.1, γιατί δεν συμπεριλαμβάνονται ούτε η Καστοριά ούτε τα Γρεβενά μέσα στην, μέσα στο προσχέδιο. Αυτό οφείλω να το διευκρινίσω, και όπως το διευκρινίζω με την επιστολή, είναι το προσχέδιο. Δεν είναι η τελική, θα έλεγα, έγκριση και η τελική ανακοίνωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Γι' αυτό και καλώ συστράτευση όλους τους φορείς της περιοχής, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Ναι. Η οποία βρίσκει, πιστεύω, όλο τον κόσμο της Καστοριάς που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, και όχι μόνο, το βρίσκει αντίθετο. Θα έχουμε δυστυχώς μία περιφέρεια στη μέση, δύο νομούς οι οποίοι θα τρέχουν το πρόγραμμα το 6.1. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα, κύριε Μάνο, όχι μόνο για αυτό το θέμα. Αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης χωρίζει τη Δυτική Μακεδονία στα δύο και μεγαλώνει τις διαφορές της. Εγώ θέλω να στέκομαι στις επίσημες ανακοινώσεις. Στις επίσημες ανακοινώσεις που γίνονται από την κεντρική κυβέρνηση. Γιατί υπήρχε η πρώτη ανακοίνωση για το εξοικονομώ στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης. Ακριβώς. 10% παραπάνω. 10% παραπάνω. 20% παραπάνω σε επενδύσεις γύρω-γύρω. Και εκεί δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί δεν υπήρξε απένταξη του νομού Καστοριάς από το εξοικονομώ, απλά υπήρξε μια μείωση 10%. Ναι. Εδώ υπάρχει απένταξη. Ολική απένταξη. Εδώ υπάρχει ολική απένταξη, ναι. Σε πετάνε τέλος έξω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κύριε Νατσούλη, οφείλετε να γνωρίζετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτή τη στιγμή ίσως είναι ένας από τους τομείς στον οποίο πρέπει να ενσκύψουμε, να τον προσέξουμε, γιατί μπορεί να δώσει διέξοδο επαγγελματικά σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να αναγγέλλεται μια προδημοσίευση ενός τέτοιου προγράμματος και να αφορά δύο νομούς, γιατί τα ίδια ποσοστά, ίσως και χειρότερα ποσοστά ανεργίας αντιμετωπίζουν και η Καστοριά μας και τα Γρεβενά, από ό,τι σε σχέση φλώνουν και η Κοζάνη. Και αυτό πρέπει να το λάβουν η κεντρική εξουσία, η οποία εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε, είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις που θα πάρθουν για το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Η κεντρική εξουσία είναι αυτή που θα αποφασίσει. Ο αρμόδιος υπουργός που έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό, ο κ. Μουσουρούλης, κάνει τις προτάσεις και το επιτελείο του. Ήρθε εδώ πέρα στην περιοχή του. Το είχαμε αναφέρει, γιατί είχε ελεγχθεί κατά το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να το λάβει υπόψη, ώστε να μην απενταχθούν οι δύο νομοί
ειδικά από το πρόγραμμα του 6-1 προς τη Νέα Πρωτονή και τα σχέδια βελτίωση τα οποία θα ακολουθήσουμε από ό,τι μαθαίνουμε. Εκεί δεν μπορώ να το σχολιάσω γιατί δεν έχω επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο. Του το είχαμε πει ότι μία από τις διεξόδους, τις πολύ σοβαρές διεξόδους επαγγελματικές που μπορούν να δοθούν στον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας είναι ο πρωτογενής τομέας, πάνω στον οποίο η νέα περιφερειακή αρχή σχεδιάζει πολλά έργα υποδομής. Κύριε Μάνο, με λίγα λόγια, πρέπει να ξαναγραφτεί όλο το σχέδιο δίκαιης μετάβασης για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Κύριε Νατσούλη, θα απαντάμε σε κάθε επίσημη ανακοίνωση που θα γίνεται για τα μέτρα που θα περιλαμβάνει το σχέδιο δίκαιης, θα απαντάμε. Πρέπει όμως να καταλάβουν όλοι εδώ πέρα θα έλεγα η πολιτική εθένοντα του τόπου ότι πρέπει όλοι μαζί να... Μα πριν λίγο διάστημα ο κύριος Τζικαλάκης σε συνέντευξη στην ΕΡΑ έλεγε ότι δεν μας αφορά το θέμα της μεταλιγνητικής εποχής γιατί δεν παράγουμε λιγνίτη. Βέβαια τώρα το διορθώνει και πολύ καλά κάνει και το διορθώνει και λέει ενιαία Δυτική Μακεδονία, ωραία. Φίλοι είναι με τον κύριο Μουσουρούλη να φτιάξει ένα σχέδιο λοιπόν δίκαιες μετάβασης για Δυτική Μακεδονία και δεν όχι μπορεί, μόνο για Κοζάνη. Τελεία παύλα. Να μας βλέπανε περιφερειακά όταν εμείς παίρναμε μειωμένα ποσοστά για διάφορα επενδυτικά στην περιοχή μας λόγω του υψηλού, του πλασματικού υψηλού ΑΕΠ που φαινόταν ότι είχαν και τώρα ξαφνικά αποσπασματικά να μας κοιτάνε. Και επιτέλους βγήκε και ένα κοινό κείμενο από την περιφέρεια και τους δημάρχους διαμαρτυρίας γι' αυτό το αυτό θα έλεγα τώρα. Τάπτε στο κείμενο. Υπάρχει διαμαρτυρία. Ελπίζω να συστρατευτούμε όλοι μαζί για να πετύχουμε το καλύτερο για την περιοχή μας, για την Καστοριά μας, κύριε Νατσούλη. Το ελπίζω και κύριε Μάνο. Ό,τι άδικο υπάρχει για την Καστοριά μας θα μας βρει απέναντί του. Και η πλάκα ποια είναι? Ότι ακόμη και με αυτό το σχέδιο και η Κοζάνη δεν είναι ικανοποιημένη. Ορίεται η Κοζάνη. Το θεωρεί άδικο. Άρα λοιπόν ούτε και αυτοί Νατσούλη, που υποτίθεται ευνοούνται είναι ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν Νατσούλη, ένα καινούργιο σχέδιο από την αρχή για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τέλος. Όλα είναι θέμα διαπραγμάτευσης και συζήτησης. Τίποτα δεν έχει λήξει. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και όλοι μαζί να συστρατευτούμε για την Καστοριά μας και να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτήν. Μακάρι, μακάρι. Γιατί λοιπόν περνάμε πολύ δύσκολες εποχές στην περιοχή μας. Εμάς μπορεί να μην μας... Να μην μα και αυτό που συζητάμε τώρα, κύριε Μάνο, να πενταχθεί εντελώς ο νομός Καστοριάς και Γρεβενών, η νομή από το πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι πέρα από κάθε λογική. Γιατί και δηλαδή? Όχι μόνο αυτό που ακολουθεί, κύριε Νατσούλη. Εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα. Αν κάνουμε και αυτό, τι κάνουμε δηλαδή? Και τα σχέδια βελτίωσης τα οποία ήδη έχουμε πενταγμένους από τα προηγούμενα σχέδια 35%. Αυτό το πράγμα. Θα πενταχτούμε 100%, σας είπα. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Στο εξοικονομό είχαμε το 10% χαμηλότερη επιδότηση. Εδώ έχουμε ολική απένταξη. Μα τι είναι αυτό το ολική πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Α, τι μανία είναι αυτή με την Καστοριά? Κύριε Νατσούλη, πρέπει να είμαστε, επαναλαμβάνω, σε εγρήγορση και όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι και ο Περιφερειάρχης μας, όσον αφορά το μέτρο 6-1, είχε προτείνει στον κύριο Μουσουρούλη να είναι και οι τέσσερις νομοί, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή μας που έγινε προμηνών. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Είναι η πιο άδικη μετάβαση που μπορεί να γίνει. Ειδικά για νομούς σαν την Καστοριά και τα Γρεβενά. Δηλαδή, ό,τι πιο άδικο μπορούσα να σκεφτώ είναι βραλμένο μέσα στο αυτό το κείμενο. Ό,τι πιο άδικο και δικαστικό. Τους πιο νομούς που υπάρχουν στη χώρα και με τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας, κύριε Νατσούλη. Αυτό θα τονίζουμε, κύριε Νατσούλη. Έλεος δηλαδή. Έλεος δηλαδή, επιτέλους. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη, για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε την γνώμη μας για τέτοια σημαντικά θέματα. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.